Μιχάλη Ασαλάκη, σε ένα άλλο ρόλο απόψε, παρουσιαστή στην εκδήλωση αυτή για τη βραδιά τουρισμού. Τελικά, σιγά σιγά αποκτούμε εκείνη την ικανότητα να κερδίζουμε τα στοιχήματα τα οποία βάζουμε. Νομίζω πως ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Βλέπω τους επαγγελματίες, εντυπωσιάζουν, δεν εντυπωσιάζουν όλους. Σε όλα τα επίπεδα και η παραγωγή μας και οι επαγγελματίες και τα ξενοδοχεία. Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους εδώ και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή δουλειά, μια πολύ καλή αρχή. Μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα και να πρωτοπορήσει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι γίνεται, ότι είναι καλό και ότι μπορεί να συνεχιστεί και να βοηθήσει τον τόπο να αναπτυχθεί όσο πρέπει να αναπτυχθεί για τους επαγγελματίες κυρίως. Μιλώντας με τους επαγγελματίες, όλους τους πάγους από τους οποίους περάσαμε και μιλήσαμε μαζί τους, διαπιστώσαμε ότι ήθελαν να γίνει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι η επόμενη δράση, ένας δρόμος δεν θα φτάνει για να γίνει. Ναι, έτσι φαίνεται. Παλιά η γιορτή τουρισμού γινόταν στη Λίμνη, τώρα έγινε εδώ για κάτι διαφορετικό. Είναι ενδιαφέρον, μπορεί να έχει και συνέχεια, να γίνει και αλλού. Είναι σημαντικό. Και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές και κυρίως από παραγωγούς που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Έχουμε μοναδικά προϊόντα στην περιοχή μας και φαντάζομαι ότι ένας ακόμα τρόπος προώθησης και διαφήμισης είναι και παρόμοιες δράσεις. Ναι, είναι αυτό το πράγμα, είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν είδατε εδώ διάφορους παραγωγούς που ήταν. Είχαν αγροτικά προϊόντα, από βιολογικά, απλά, ειδικά προϊόντα, καινούρια προϊόντα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της παραγωγής και όλα αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να μένουν αδιάθετα και πρέπει να υπάρξει αυτή η δικτύωση που χρειάζεται για να προχωρήσουν τα πράγματα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς.